κυρία Μαρκοπούλου και να ετοιμάζετε η κυρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Σας ευχαριστώ εδώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε και να δούμε τι γίνεται με τη ΔΕΗ, μιας και η Δυτική Μακεδονία είναι το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε αν σας ανησυχεί ή σας προβληματίζει μια εξεταστική επιτροπή για τους χειρισμούς σας ως κυβέρνηση στη ΔΕΗ. Με δεδομένο, βέβαια, πρέπει να πούμε πως η πολιτική που εφαρμόσατε στο να μην αυξάνετε το ρεύμα σε όλη τη θητεία διακυβέρνησή σας, η έκπτωση συνέπειας και το να μην προχωράτε σε διακοπές ρεύματος, κυρίως ευπαθών ομάδων, δημιούργησαν το πρόβλημα, όπως σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης. Εάν η έγνοια για να προστατεύσει κανείς τους πιο αδύναμους και να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή δημιούργησε το πρόβλημα της ΔΕΗ, εντάξει, τι να πω. Εγώ θα πω μονάχα ότι στο μάνιουαλ του νεοφιλελευθερισμού πάντοτε είναι να απαξιώνεις μια δημόσια επιχείρηση για να μπορέσεις να την πουλήσεις μετά. Να διαμορφώσεις τους όρους κοινωνικής συνένεσης σε μια πολιτική πράξη η οποία δεν μπορεί να βρει συνένεση από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Και ο κ. Χατζηδάκης ξέρει καλά να το κάνει. Αυτό το έκανε με την Ολυμπιακή. Όπου αυτό το οποίο κατάφερε ήταν να μεταφερθούμε από το μονοπόλιο του δημοσίου, το οποίο τον ενοχλούσε εκείνη την περίοδο, στο μονοπόλιο του ιδιωτικού τομέα. Απαξιώνοντας τη δημόσια περιουσία, βεβαίως. Έρχομαι όμως στη ΔΕΗ, γιατί δεν είναι μονάχα αυτό. Θέλω να απαντήσω σε κάποια. Επί της ουσίας σε κάποια θέματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να θυμίσω ότι τα προβλήματα στη ΔΕΗ βεβαίως και δεν προέκυψαν από την κοινωνική πολιτική που ακολούθησε η διοίκηση κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Τα προβλήματα στην ΔΕΗ προέκυψαν κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ το 2010 και μετά. Μία πολιτική η οποία θα θυμάστε βεβαίως είχε οδηγήσει σε αδυναμία, σε απώλεια εισοδήματος, σε εκτείναξη ανεργίας αλλά και σε αδυναμία αποπληρωμής, πραγματική αδυναμία αποπληρωμής πολλών καταναλωτών των τιμολογίων του ρεύματος. Και θέλω να σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο υπήρξε γιγάντωση και του δανεισμού της επιχείρησης, αλλά υπήρξε και μια τρομακτική επιβάρυνση του μέσου καταναλωτή, καθώς τα τιμολόγια αυξήθηκαν περίπου κατά 60%. Και κατά την περίοδο την οποία εμείς κυβερνήσαμε, είχαμε μια μείωση του κόστου των τιμολογίων περίπου 12%, είχαμε μια σαφή κοινωνική πολιτική την οποία περιγράψατε. Αντιμετωπίσαμε δηλαδή αποτελεσματικά το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και παράλληλα ο δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κανείς δεν λέει ότι η εταιρεία δεν αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα προβλήματα αρκετές φορές, λογιστικά, τα οποία όμως είχαμε σχέδιο να τα αντιμετωπίσουμε, σχέδιο το οποίο δεν θα επιβάρυνε τους καταναλωτές, σχέδιο το οποίο θα έδινε μια αναπτυξιακή προοπτική στην ίδια την εταιρεία, κυρίως μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας. Είχαμε σχέδιο και για νέες επενδύσεις, αλλά και για έναν ουσιαστικό εξορθολογισμό των δαπανών της. Να σας θυμίσω επίσης ότι καθ' όλη αυτή την περίοδο που μειώσαμε τον δανεισμό, που ταυτόχρονα όχι μόνο δεν αυξήσαμε αλλά μειώσαμε τα τιμολόγια, που αντιμετωπίσαμε την ενεργειακή φτώχεια, ταυτόχρονα καταφέραμε με δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων του ΑΔΜΙΕ και ταυτόχρονα καταφέραμε να φύγουμε και από τα σχέδια για πώληση του 17% σε ιδιώτες αλλά και το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Ένα σχέδιο το οποίο θα έπαιρνε τα φιλέτα από το δημόσιο για να τα δώσει σε ιδιώτες, όπως τα υδροηλεκτρικά. Και θα έφαινε μόνο τους λιγνίτες, για παράδειγμα, στην κρατική ΔΕΗ, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι ευθύνον.
φθήνουσα δραστηριότητα, διότι έχει όρια ζωής. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με τη γνωστή αυτή τακτική της απαξίωσης και με τη γνωστή αυτή τακτική να φορτώνει ευθύνες στους προηγούμενους, τι κάνει? Στην πραγματικότητα ένα πράγμα κάνει. Προετοιμάζει πολύ μεθοδικά την πώληση σε ιδιώτες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έχουν αξία. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΔΔΕ είναι ένα από τα στοιχεία που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί πράγματι έχει ένα πολύ σημαντικό θετικό EBITDA κάθε χρόνο. Και ίσως να ξανανοίξει και συζήτηση για τα υδροηλεκτρικά. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ επιζήμια τακτική για το ελληνικό δημόσιο. Πέραν όμως αυτού, ήδη, και θέλω να κλείσω με αυτό, αδίκως επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή. Διότι έτσι να λύνεις τα προβλήματα είναι εύκολο. Και εμείς δεν ξέραμε 4,5 χρόνια να αυξήσουμε τα τιμολόγια. 500 εκατομμύρια ευρώ με το καλημέρα στην πλάτη του μέσου καταναλωτή. Και αναρωτιέμαι πώς με ρωτάτε για το αν υπάρχει έγνοια για τη μεσαία τάξη. Δηλαδή αυτοί που θα επιβαρυνθούν το 15% της αυξήσεις στα τιμολόγια, τι είναι ακριβώς? Τι είναι ακριβώς? Και θέλω σε αυτό το σημείο να υψίσω την προσοχή. Υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που λόγω αδυναμίας πληρωμής παλιότερων χρεών στις 26 Σεπτεμβρίου θα κινδυνεύσουν να βρεθούν χωρίς ρεύμα και άρα αντικειμενικά να μην μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει να αφήσει λοιπόν τα μεγάλα λόγια ο κ. Χατζηδάκης και να κάτσει να δει, να βρει λύση στο πρόβλημα αυτό, διότι με την απόφαση που έχει πάρει δεν τους δίνει ούτε τη δυνατότητα να αλλάξουν πάροχο. Πρέπει να προχωρήσει σε κάποιο διακανονισμό, να τους δώσει τη δυνατότητα να αποπληρώσουν. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα. Όχι εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και αυτά δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου ή από την κοιλιά μου. Βρέθηκα αυτές τις μέρες με τους φορείς, τους επαγγελματικούς, της αγοράς φορείς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας έφεραν με πολύ μεγάλη αγωνία αυτό το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι, επαναλαμβάνω, αυτοί οι φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν θα δουν ελάφρυνση από τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη, γιατί δεν έχουν κέρδη. Δεν θα δουν ελάφρυνση από τη μείωση του έμφυα, διότι δεν αφορά νομικά πρόσωπα. Δεν θα δουν ελάφρυνση ούτε από τον εισαγωγικό συντελεστή 9%, διότι επίσης, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα αφορά παρά μονάχα φυσικά πρόσωπα, και βλέπουν μονάχα μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε ό,τι αφορά το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και πρέπει, πέρα από τις τυμπανοκρουσίες και την επικοινωνιακή πολιτική, να δούμε το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα.